Επικούρια ματιά, Γιώργος Καπλάνης. Ζει στη Θεσσαλονίκη, έχει ορθογραφήσει και έχει δώσει διαλέξεις για την επικούρια φιλοσοφία. Είναι ιδρυτικό μέλος των φίλων επικούρες φιλοσοφίες Κύβος Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επικούρια ματιά. Να σα ρίξω και εγώ μια ματιά. Επικούρια ματιά. Καλά θα μου πείτε τι είναι αυτό πάλι. Κοιτάξτε. Είναι η ματιά που περνάει μέσα από τον κανόνα του επίκουρου. Αυτή είναι η επικούρια ματιά. Γιατί αν περνούσε μέσα από την πλατωνική διαλεκτική, θα ήταν μια πλατωνική ματιά. Και αν περνούσε μέσα από τον διαλεκτικό υλισμό, θα ήταν μια μαρξιστική ματιά. Και τώρα, πού θα ρίξουμε την πρώτη ματιά μας. Εγώ σκέφτηκα την πρώτη ματιά να τη ρίξουμε κατευθείαν στον ίδιο τον επίκουρο. Γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση, ακόμα και μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι ο επίκουρος τάχα δήθεν ήταν φιλόσοφος. Πρόκειται φυσικά για Πλάνη. Αυτό το κατάλαβα σε μια συζήτηση που είχαμε κάτι γνωστούς, που προσπάθησα να του συστήσω τον επίκουρο και γι' αυτό αντέγραψα τον Σενέκα, που κι αυτός συστήνοντας τον επίκουρο, που κι αυτός ο Σενέκα συστήνοντας τον επίκουρο γράφει: «Διάβασε την επιστολή του επίκουρου που επιγράφεται προς Ιδωμενέα, όπου τον προτρέπει να σπεύσει το συντομότερο δυνατόν και να ξεφύγει, προτού κάποια ισχυρότερη δύναμη επέμβει και του στερήσει την ελευθερία να αποσυρθεί». Αλλά προσθέτει επίσης ότι κανένας δεν θα επιχειρούσε τίποτε παρά μόνο όταν μπορεί να το επιχειρήσει στις κατάλληλες συνθήκες και στην κατάλληλη ευκαιρία. Μα όταν έρθει η αναμενόμενη ευκαιρία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αρπάξουμε. Ο επίκουρος απαγορεύει να μένουμε άπραγοι όταν σκεφτόμαστε τη φυγή και μας δίνει την ελπίδα για διέξοδο ακόμα και από τις δυσκολότερες καταστάσεις, εφόσον δεν βιαζόμαστε πριν από την ώρα μας και δεν διστάσουμε σαν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι το κείμενο του επίκουρου προς Ιδωμενέα. Τι αφορά η επιστολή, μαζί με τους γνωστούς σύμμενα, όπως σας είπα. Είναι ολοφάνερο, είπε κάποιος. Ο Ιδωμενέας ήταν προφανώς κάποιος στρατιωτικός διοικητής που κινδύνευε να υπερφαλακιστεί και να περικυκλωθεί. Στέλνει λοιπόν στον επίκουρο έναν αγγελιοφόρο και τον ρωτάει τι να κάνει. Έτσι ο επίκουρος του στέλνει την επιστολή αυτή. Και το συμβουλεύει να απαγκιστρωθεί από τις θέσεις του γρήγορα και να μην επιχειρήσει τίποτε αμέσως, αλλά να περιμένει. Γιατί η στρατηγική σκέψη επιβάλλει να έχει πάντα έτοιμο πόλεμες στις δυνάμεις του, να επιλέγει τον τόπο, τον χρόνο, τις κατάλληλες συνθήκες και την κατάλληλη ευκαιρία. Και τότε να επιτεθεί χωρίς δισταγμό. Ενδεικτικό, τότε υπάρχει και η συμβουλή να μην μένουμε άπραγοι όταν σκεφτόμαστε τη φυγή. Πράγμα που δείχνει τη βαθιά γνώση ότι οι μεγαλύτερες απώλειες σε ένα στρατό γίνονται κατά το στάδιο της υποχώρησης, της φυγής. Συμπερασματικά, η επιστολή αφορά τη διδασκαλία στρατηγικής. Δηλαδή, όπου ο επίκουρος ήταν ένας πολέμαρχος που δίδασκε στρατηγική και προφανώς είχε δημιουργήσει την Ακαδημία. Δηλαδή, μια στρατιωτική ακαδημία που την ονόμασε Κήπο. Υπήρξαν αντιρρήσεις, φυσικά. Όχι, λέει ένας άλλος. Η παραπάνω εξήγηση είναι τόσο πολύ ολοφάνερη που δεν μπορεί να είναι πραγματική. Οποιουσδήποτε, ακόμα και ο πλέον άσχετος, μόλις διαβάσει την επιστολή θα καταλάβει αμέσως ότι ο επίκουρος ήταν στρατιωτικός. Αλλά η αλήθεια δυσκολεύει, γιατί κρύβεται. Συνεπώς, την αλήθεια θα τη βρούμε μόνο αν κάνουμε αποκωδικοποίηση της επιστολής. Που σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση, λέει τη δικιά μου, λέει αυτός, είναι η εξής.
Λέει τα εξής. Ο Ιδωμενέας ήταν ένας σπουδαίος τρέιντερ παίχτης των χρηματιστηρίων. Κάποια στιγμή είχε μεγάλες θέσεις στα CDS που ασφάλιζαν ελληνικά ομόλογα. Insider τον πληροφορεί για προσυνεννοημένη μαζική τοποθέτηση επενδυτικών κεφαλαίων στα ελληνικά ομόλογα. Με αποτέλεσμα την πτώση των επιτοκίων και την κατάρρευση της τιμής των CDS. Τότε, ταραγμένος, ρωτάει τον επίκουρο. Και ο επίκουρος του στέλνει αυτό το mail. Όπως θα παρατηρήσετε, στο mail αυτό επαναλαμβάνονται συνοπτικά οι βασικές θέσεις και οδηγίες όλων των εγχειριδίων των trading strategies. Εδώ είμαστε. Συνεπώς, ο επίκουρος ήταν ένας σπουδαίος αναλυτής των χρηματαγορών και προφανώς είχε δημιουργήσει εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, προφανώς, με την οπονιμία κήπος, δηλαδή ο κήπος του χρήματος. Αυτό πήγαινε πολύ. Εδώ θεώρησα σωστό να παρέμβω. Φίλοι μου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ιστορικά δεδομένα. Ο Ιδωμενέας ήταν ένας πολιτικός που ασκούσε εξουσία. Ας το μου λέει ένα στόχο. Ο Ιδωμενέας κάποια στιγμή μαθαίνει ότι τα στοιχεία που θα βγάλει η στατιστική υπηρεσία θα είναι τρομακτικά για τη σχέση δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Τότε είναι ρωτάει τον επίκουρο. Ο επίκουρος του στέλνει την παραπάνω επιστολή. Και τι του λέει με αυτή την επιστολή? Ότι ο μόνος τρόπος για να σωθείς είναι να προκηρύξεις εκλογές, να τις χάσεις και να εξαφανιστείς. Του δίνει βέβαια και άλλες συμβουλές. Τι πολιτικούς ελιγμούς θα κάνει για να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Άρα, ο επίκουρος ήταν ένας πολιτικός μέντορας. Δίδασκε πολιτικές επιστήμες και την τέχνη της πολιτικής και για το σκοπό αυτό είχε ιδρύσει μία σχολή πολιτικών στελεχών που την ονόμασε, όπως καταλάβατε, κήπο. Εδώ επιτέλους τελειώνει η ταλαιπωρία της επιστολής αυτής, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία απλή μεταφορά της ίδιας δομής σε τρία διαφορετικά πεδία ζωής. Η αναλογία του κανόνα. Τα περί ολοσχερωτά των τύπων της επιστολής, κεφάλαιο τρίτο. Το παραπάνω κείμενο είναι φιλοσοφικό κείμενο? Η ερώτηση δεν είναι ρητορική. Θα την απαντήσουμε. Θα την απαντήσετε εσείς μετά. Αυτή την ίδια ερώτηση, αν είναι φιλοσοφικό κείμενο αυτό, θα την κάνω τώρα με διαφορετικό τρόπο. Την ίδια ερώτηση. Η φιλοσοφία υπάρχει για να απασχολούμε το μυαλό μας με στοχασμούς ή μήπως για να βρίσκουμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι και σε ποιους νόμους απλώνητους βασίζεται η δύναμη στο κάθε τι? Λουκρίτιος. Οπότε προκύπτει η επόμενη ερώτηση. Τι περιλαμβάνει αυτό το κάθε τι? Ούτε αυτή η ερώτηση είναι ρητορική. Πάντως, με δύο λόγια, στο συγκεκριμένο κείμενο, ο επίκουρος συμβουλεύει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου για να επιβιώσεις και να νικήσεις. Επιβίωση και νίκη. Παράξενα λόγια για να ακούγονται σε ένα φιλοσοφικό συμπόσιο. Μήπως όμως δεν είναι καθόλου παράξενα τα λόγια αυτά, αλλά εμείς απλώς έχουμε λιγουλάκι μικρύνει τον επίκουρο. Και όταν λέω μήπως έχουμε μικρύνει τον επίκουρο, εννοώ μήπως έχουμε περιορίσει το πεδίο άσκησης της επικούριας φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε τον Διογέννη Λαέρτιο ότι ο επίκουρος ήταν ήρεμος και πράος. Έτσι, η μορφή του καλοσυνάτου δάσκαλου είναι μία πρόληψη για εμάς. Ας ξεπεράσουμε όμως αυτή την πρόληψη και ας υποθέσουμε ότι η μορφή αυτή του επίκουρου έρχεται κατάματα αντιμέτωπη με κάποια σκληρή και επικίνδυνη πραγματικότητα, με μία κατάσταση ζωής ή θανάτου. Άρα για τότε πώς θα φανταστούμε τον επίκουρο? Μήπως αμήχανο, παθητικό, μήπως και λίγο στοϊκό,
Μήπως αυτή η περίπτωση ζωής ή θανάτου δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το κάθε τι που είπαμε προηγουμένως και που το κλέψαμε φυσικά από τον Λουκρίτιο? Να το ξεκαθαρίσουμε πάντως, για να τελειώσουμε με την επιστολή. Στο παραπάνω κείμενο ο Επίκορος λειτουργεί ως πολιτικός μέντορας. Τα υπόλοιπα που τα δημιούργησε η φαντασία μου προκύπτουν, όπως είπαμε, από απλή μεταφορά δομής, από την αναλογία του κανόνα. Οι δικηγόροι το λένε νομολογία, γιατί ψάχνουν τη μεταφορά δομής από προηγούμενες αποφάσεις. Γιατί το κείμενο αυτό έχει ψυχή μέσα του, δηλαδή έχει θεμέλια. Και η ψυχή αυτή είναι δομημένη έτσι, ώστε να επιβιώνει και να νικάει. Γι' αυτό το λόγο το κείμενο μπορεί να διαβάζεται μόνο ενιαίο. Σε κάθε μία από τις υποθετικές περιπτώσεις που περιέγραψα παραπάνω, χρησιμοποίησα όλο το κείμενο με το πνεύμα που κουβαλάει. Αυτό αφορά ολόκληρη την επικούρια φιλοσοφία, που μερικές φορές μας θυμίζει ψηφιδωτό. Και μία ψηφίδα από μόνη της δεν λέει τίποτε. Για παράδειγμα, η πρόταση «αγαθό είναι η ειδονή» παρανοείται εύκολα, γιατί από μόνη της αποτελεί μία ψηφίδα στο ψηφιδωτό της επικούριας φιλοσοφίας. Με λίγα λόγια, η επικούρια φιλοσοφία είναι συνεκτική. Τώρα πλέον μιλάμε για συνοχή. Να τολμήσουμε με κάπως αδόκιμο τρόπο να την παρομοιάσουμε με ένα συνεκτικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα όπου από ένα σημείο μπορείς να πας σε άλλο. Παράδειγμα, γνωρίζουμε πόσο εύκολο είναι από τη φιλία που βρίσκεται στην περιοχή της ηθικής να πάμε στον αποπαλμό που βρίσκεται στην περιοχή της φυσικής, περνώντας από τον κανόνα που με τη σχέση αιτιών και πιθανών ενδεχομένων αποτελεσμάτων καταλήγει σε μία σταθερή στρατηγική συμπεριφοράς που οδηγεί στην κοινή ωφέλεια. Ο Επίκουρος δεν ξεχώριζε τον κανόνα από τη φυσική. Εξακολουθούμε να παραμένουμε στο θέμα της συνοχής. Αυτονόητο, γιατί ο κανόνας είναι δομημένος πάνω στην ατομική θεωρία. Πάνω δηλαδή στη φυσική. Αν απορρίψεις την ατομική θεωρία, ο κανόνας μένει μετέωρος και καταραίει. Οπότε, αλλάζοντας τη φυσική, θα πρέπει να αλλάξεις και τον κανόνα. Τι λογική. Πες ότι την αλλάζεις κι αυτή. Μετά, όταν θα θέλεις να βρεις τις αρχές της φιλίας, πού θα ψάξεις να τις βρεις? Πού θα ψάξεις? Εκεί που ψάχνει και ο Πλάτωνας. Η επικούρια φιλοσοφία αυτοπροστατεύεται με την συνεκτικότητα. Είναι η αυτοάμυνά της. Αν κάποιος προσπαθήσει να αλλάξει ένα κομμάτι της με ένα άλλο κομμάτι από αλλού, θα καταλήξει στο τίποτε, αν όχι σε κάτι χειρότερο. Πεδίο εφαρμογής, κεφάλαιο 4, προτελευταίο. Πολλές φορές, χωρίς να το θέλουμε, δημιουργούμε τη δική μας πρόληψη για την επικούρια φιλοσοφία, που όπως σε κάθε πρόληψη, αναδύεται από τις αισθήσεις μας ένα σκηνικό. Ο κήπος, ο ήρεμος, πράος και σοφός Επίκουρος, γύρω του οι μαθητές, αυτός να διδάσκει και να συζητάνε. Συνθήκες εργαστηρίου. Και όσο ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα λέμε ο Επίκουρος λέει αυτό, ο Επίκουρος λέει το άλλο, τι ωραία που τα λέει ο Επίκουρος και όλα καλά. Μας βολεύει κιόλας να μεταφέρουμε τις ιδανικές συνθήκες του εργαστηρίου μέσα στον κήπο της ζωής. Με το μυαλό μας. Κάποια στιγμή όμως, ένας γνωστός μας, πενιντάρης, άνεργος, μας ζητά ιδανικά 20 ευρώ για να βγάλει τη βδομάδα. Μοιάζει απίστευτο. Αλλά μόλις μας ζητήσουν τα νικά, οι ιδανικές συνθήκες του εργαστηρίου καταραίουν. Και τότε πρέπει να κάνουμε τη μεταφορά από τον υποτιθέμενο κατά την πρόληψή μας κήπο του Επίκουρου στον κήπο της ζωής. Και επειδή εμείς θα ζούμε μέσα σε αυτό το κήπο, από θέλουμε δεν θέλουμε, από κήπο του Επίκουρου το μετατρέπουμε σε κήπο των Επικουρίων. Αν κάποιος το χαρακτηρίσει αυτό ως ουτοπία, εγώ με κάθε ειλικρίνεια θα τον ευχαριστήσω. Γιατί η ουτοπία είναι το πρώτο υποχρεωτικό σκαλοπάτι
για να αλλάξουν τα πράγματα και η ουτοπία να μεταβληθεί σε ευτοπία. Η ουτοπία βρίσκεται μέσα σε αυτό που ο Μάρξ ονομάζει αφηρημένη δυνατότητα, εκεί δηλαδή που ανθίζει η παρέγκληση, ενώ η όχι ουτοπία βρίσκεται εκεί που ο Μάρξ, σε αυτό που ο Μάρξ ονομάζει πραγματική δυνατότητα, η οποία πραγματική δυνατότητα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συντηρεί τον εαυτό της και τίποτα. Όλα αυτά τα συζητάμε στον κήπο της Θεσσαλονίκης, συμφωνώντας και διαφωνώντας, ευχάριστα και ειδονικά. Και ένας από εμάς, ο Δημήτρης Γερμακόπουλος, τόλμησε να βγει έξω από φράχτες, να ταξιδέψει με νου και λογισμό σε αχαρτογράφητες περιοχές και να ερευνήσει τι μπορεί να γίνει και τι όχι, γράφοντας το βιβλίο του «Ευτοπία στον κήπο των Επικουρίων». Κεφάλαιο πέμπτο, τελευταίο, ναι, και μικρότερα από όλα τα άλλα. Αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Με τα παραπάνω προσπαθήσαμε να παραμερίσουμε ένα εμπόδιο, δηλαδή να διώξουμε την τυχόν πρόληψη ότι η φιλοσοφία μας αφορά συνθήκες εργαστηρίου. Οπότε γίνεται πιο εναργές, δηλαδή πιο ξεκάθαρο στο νοητικό πεδίο, κάτι που ήδη γνωρίζουμε, ότι μια κατεύθυνση βασική της φιλοσοφίας μας είναι να μας βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τις φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες μας. Μόνο που ανάμεσα στις επιθυμίες μας και την ικανοποίησή τους υπάρχουν εμπόδια. Αν δεν διαλυθούν τα εμπόδια αυτά, η επικούρια φιλοσοφία θα ισούται με μηδέν. Μπορούμε τότε να την κλείσουμε σε μια φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου και να την εγκαταλείψουμε εκεί κλειδωμένη. Η μεγαλοφυΐα του Επίκουρου αντιλήφθηκε ότι αρχικά πρέπει να εντοπίζουμε τα εμπόδια και στη συνέχεια να σκεφτόμαστε με ποιον τρόπο θα ξεπεραστούν. Και σήμερα οι αναλυτές λένε ότι η υψηλή νοημοσύνη πρώτα εντοπίζει τα εμπόδια. Δηλαδή τι έκανε ο Επίκουρος? Προχώρα, λέει ο Επίκουρος, προχώρα προς την ευτυχία. Μα δάσκαλε, έχω από πάνω μου το Θεό που μπορεί να με χτυπήσει με τη θεϊκή του οργή. Άφοβον ο Θεός, λέει, προχώρα. Μα δάσκαλε, μπροστά μου έχω το θάνατο που με περιμένει. Ανύποπτον ο θάνατος, προχώρα. Μα δάσκαλε, είναι δύσκολο να αποκτήσω τα αγαθά που χρειάζονται για την ευτυχία. Το αγαθόν εύθυτον, προχώρα ρε. Εδώ διακρίνουμε μία δομή στον τρόπο του Επίκουρου, που είναι, όπως την αναφέραμε και προηγουμένως, εντοπίζουμε τα εμπόδια. Εξετάζουμε τα εμπόδια ανατρέχοντας στις πρώτες αρχές, δηλαδή βρίσκουμε τα θεμέλια που έχουν βασιζόμενοι πάντα στα φαινόμενα. Μην ξεχνάμε ότι τον κανόνα τον ονόμαζε και περικριτηρίου και αρχής. Περικριτηρίου και αρχής που παραπέμπει στα φαινόμενα και στα θεμέλια. Χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τη σκέψη, μπορούμε να βρούμε τρόπους να διαλύσουμε τα εμπόδια. Και ρίχνοντας μία λοξή ματιά, παρατηρούμε ότι κάθε φορά που φεύγει ένα εμπόδιο, φεύγει και ο πόνος. Μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά αυτής της δομής σε κάθε ζήτημα της ζωής. Μόνο που θα πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια τα πρώτα εμπόδια, τα πολιτικά και ιδεολογικά επιχειρήματα. Μας αρκεί το να μένουμε αμετακίνητοι στις αξίες της επικούριας φιλοσοφίας και τον κανόνα. Ευχαριστώ.